Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου σήμερα του 2014, το Ημαθίας Sports News βρίσκεται στην προπόνηση των τμήματων υποδομής του Αγροτικού Αστέρα Αγίας Βαρβάρας. Μαζί μας, όπως βλέπετε και στην κάμερα, είναι ο υπεύθυνος των τμήματων αυτών, ο κύριος Θανάσης Παπαστέριος, γνωστός σε όλους στο ημαθιατικό ποδόσφαιρο για την ιστορία που έχει στο συγκεκριμένο άθλημα, στον τόπο μας φυσικά και γενικότερα, αλλά και την εμπειρία του και για την εμπειρία του για τα τμήματα υποδομής γενικότερα. Coach, καλησπέρα. Σας καλησπέριζω στο Ημαθίας Sports News. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συγκεκριμένη συνέντευξη. Η αλήθεια είναι ότι βρεθήκαμε πρώτη φορά σήμερα στα τμήματα υποδομής του Αγροτικού Αστέρα Αγίου Βαρβάρας. Έχουμε παρευρεθεί σε παιδικό τμήμα και σε αγώνες της ομάδος. Αλλά αυτό που είδαμε σήμερα μας εξέπληξε. Δεν ξέρω αν είναι υπερβολικό αυτό που λέμε. Καλησπέρα. Υπερβολικό δεν είναι. Αλλά εδώ πέρα προσπαθούμε να κάνουμε μια δουλειά. Πρώτα να μαζέψουμε τα παιδιά από τους κάποιους δρόμους που λένε, τις κακοτοπιές, να μπορέσουν να γίνουν καλοί άνθρωποι, καλά παιδιά και μετά καλοί ποδοσφαιριστές, όποιοι έχουν το ταλέντο φυσικά. Εμείς εδώ πέρα θα δουλέψουμε όμορφα, ωραία. Μαζέψαμε γύρω στα 60 παιδιά αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι θα έρθουν και άλλα παιδιά. Αλλά μπορεί να μην καθίσουν, αλλά μπορεί να μην αντέξουν λίγο την πίεση. Αλλά προσπαθήσαμε να κάνουμε μία ομάδα στο παιδικό, μία ομάδα προπαιδικό, junior και παππίνα. Εφόσον έρθουν και άλλα παιδιά και μπορέσουμε να βγάλουμε και άλλη ομάδα, θα πάρουμε και άλλον προπονητή. Είμαστε ήδη 4 προπονητές, προσπαθούμε για το καλύτερο και πιστεύω ότι θα είναι καλή χρονιά. Βεβαίως σήμερα που ότι καλή χρονιά σε όλα τα παιδιά και σε όλες τις ακαδημίες και μάλιστα για το Σάββατο που ξεκινάει και το πρωτάθλημα, εύχομαι όλες οι ομάδες να πάνε καλά. Διαβάσαμε ένα φυλάδιο πριν πέσει στα χέρια μας σχετικά με την προετοιμασία και την οργάνωση της Ακαδημίας των υποδομών, των τμήματων υποδομής. Από ό,τι βλέπουμε, βαδίζεται σε ένα πολύ σωστό και καλό δρόμο. Διαβάζοντας όμως όλα αυτά, κάποιος θα πει ότι μήπως είναι πολύ αληθινό, είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό. Είναι έτσι, ή είναι πραγματικά αυτός ο δρόμος που θα ακολουθήσει αυτός η Ακαδημία του Αγροτικού. Όπως ακριβώς θα διαβάσουμε. Ποιες είναι οι αντικειμενικές δυσκολίες? Έχουμε μπροστά μας δηλαδή μια χρονιά. Αντικειμενικές δυσκολίες είναι πραγματικά οι ώρες των παιδιών με τα μαθήματα. Με δύο προπονήσεις και η άλλη μισή σχεδόν, γιατί δεν έχουμε και γήπεδα, να μπορέσουν να έρθουν τα παιδιά. Θυσιάζουν οι γονείς ώρες, θυσιάζουν οι γονείς χρήματα, κόπου, για να πούνε να φέρουν τα παιδιά. Τι είναι αυτό που θα πρέπει να πούμε στους γονείς, αυτούς που θα δουν αυτή τη συνέντευξη και θα θέλουν να φέρουν το παιδί τους στον Αγροτικό Αστέρα? Να είναι σίγουροι ότι εδώ θα δουλέψουν πάρα πολύ καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση να αδικήσουν το παιδί. Έχουμε τόσα παιδιά σε κάθε τμήμα που όλα θα παίζουν ίσα χρόνο. Coach, θα θέλαμε να σας ευχαριστούμε καταρχήν για την συνέντευξη αυτή και εύχομαι υγεία πρώτα απ' όλα σε εσάς, γιατί από εσάς ξεκινάει όλο αυτό, και μετά καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά και σε ό,τι έχετε ως στόχο ο σύλλογος. Δεν ξέρω αν θέλετε να κλείσουμε με κάτι δικό σας. Εγώ, Αργύρη, θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί είσαι πάντα σε όλες τις ομάδες κοντά. Έχουμε άλλη σχέση και προσωπική. Λοιπόν, και θέλω να πω στους γονείς υπομονή και επιμονή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή χρονιά.